Το ΚΚΕ το βλέπω τώρα, κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και για κοινές πρακτικές με τον Όρμπαν, ότι ψηφίζει ψηφίσματα τα οποία ψηφίζει ακροδεξιά. Κάνετε μία ταύτιση του ΣΥΡΙΖΑ με ακραίες συντηρητικές δυνάμεις και θέλω να σας ρωτήσω τι είδους κριτική είναι αυτή. Δηλαδή, δεν τον αντιμετωπίζετε σαν ένα αριστερό κόμμα, τουλάχιστον απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και τα μέτρα έστω, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι απευθύνονται στους εργαζόμενους και στην ελάφρυνσή τους, ούτε αυτά τα βλέπετε θετικά. Να σας πω. Εμείς νομίζαμε ότι τα είχαμε δει όλα από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό που είδαμε χθες δεν το χώραγε ανθρώπινο νου. Με λίγα λόγια, ότι να βάλει την υπογραφή μαζί με τον Σαρβίν και τον Όρμπαν, ότι ουσιαστικά όλοι αυτά οι εκατομμύρια νεκροί που ήταν στη Σοβιετική Ένωση είναι απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους για να υπάρχει ελευθερία αυτή τη στιγμή να κουβεντιάζουμε ελεύθερα εδώ πέρα. Θέλω να το εξηγήσετε λίγο, γιατί και οι τηλεθεατές δεν είναι υποχρεωμένοι να. Ναι, με λίγα λόγια, χθες ο κύριος Τσίπρας μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες έβαλε την υπογραφή του φαρδιά πλατιά. Με ποιους Ευρωπαίους ηγέτες? Με όλους. Και με τον Όρμπαν και με τον Σαλβίνι και με τον Κούρτς και με όλους αυτούς τους ακροδεξιούς. Δηλαδή έγινε το ίδιο με αυτούς, ουσιαστικά να λέει με λίγα λόγια ότι οι άνθρωποι που δώσανε την ψυχή τους στον πόλεμο του 40 δεν τους θυμάμαι όσο πρέπει. Τους βάζει μαζί με ότι ήταν σε ένα σιδηρό παραπέτασμα μέσα και ότι δεν ήταν ελεύθεροι άνθρωποι, ότι οτιδήποτε είχε πει, ότι έλεγε με λίγα λόγια ότι ήταν αριστερός, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ακριβώς στο αντίθετο. Έχει φτάσει στην άκρα δεξιά. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα πρόβλημα για να του κρατήσουν οι Ευρωπαίοι την καρέκλα να ξαναείναι πρωθυπουργός, να πει οτιδήποτε. Το μόνο που τον νοιάζει είναι η καρέκλα αυτών των άνθρωπων. Δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο. Να δίνει ένα επίδομα σαν να είμαστε σε φαβέλες 10 μέρες πριν τις εκλογές, μόνο και μόνο για να πάρει τον ψήφο, αλλά γιατί ξέρει την ανάγκη που φτάσανε όλες οι κυβερνήσεις τον κόσμο να έχει ανάγκη αυτά τα 400 ευρώ, όλοι τα έχουμε ανάγκη, και τα έδωσε επίτηδες για ψηφοθυρία. Δεν τα έδωσε για κανέναν άλλο λόγο. Ο κύριος Τσίπρας δεν πονάει ούτε το φτωχό αγρότη, ούτε το φτωχό εργάτη. Τον νοιάζει μόνο και μόνο, ξέρει τη φοβερή ανάγκη που έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος, τα 300 ευρώ για να πάρει μία ψήφο. Μόνο το σήμερα να περάσουν αυτές οι 15 μέρες. Δεν τα βλέπετε θετικά. Ούτε ευκαιριακά. Κοιτάξτε να δείτε. Θετικά είναι στο θέμα ότι ο άνθρωπος, ο κάποιος, δεν έχει 300 ευρώ ούτε να πληρώσει το ενίκιο ούτε να πληρώσει το ρεύμα του. Αναγκαστικά είναι θετικά. Αλλά με τη μορφή που τα δίνει και ποιος τα έφερε εκεί πέρα, πρέπει να τα δούμε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βάγκο να σας ρωτήσω για εσάς το ΚΚΕ υπάρχει ατζέντα ασφάλειας και. Μιας και είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης για την κατάργηση του ασύλου, όταν θα το προχωρήσει αυτό η Νέα Δημοκρατία, θα φτάσει στον δρόμο, εσείς? Κοιτάξτε να δείτε. Το άσυλο έχει και ιστορικές διαδρομές. Υπήρχε στη Χούντα, ούτε η Χούντα δεν το καταπάτησε το άσυλο. Από ναι, αλλά τώρα δεν έχουμε Χούντα, έχουμε Δημοκρατία. Προσέξτε να δείτε. Η ελευθερία των σκέψεων, η ελευθερία κάποιων ανθρώπων μέσα εκεί ίσως να είναι πιο ελεύθερα σε σχέση με το έξω. Το πρόβλημα είναι. Μπορείτε να πάτε εσείς ελεύθερα, νομίζετε, στο Πανεπιστήμιο να σκεφτείτε? Κοιτάξτε να προσωπικά δείτε. Καλό, δεν είναι όμως και φρόνιμο να μπει ένας στρατιώτης μέσα με το όπλο, όταν δεν έχει άσυλο, να μπει και αστυνομία με το τέτοιο, με το όπλο της. Είναι όλα αυτά σχετικά. Η ελευθερία των απόψεων είναι καλή. Απλά η κατάχρηση είναι το κακό από κάποιους ανθρώπους που ουσιαστικά. Η βία φέρνει βία. Όταν η οικονομική βία έξω εξαθλειώνει τον κόσμο, φέρνει και δεν η μέσα. Δεν δίνουμε ποτέ στη βία. Η βία είναι βία, κύριε Κεφαλογιάννη. Όταν κάποιοι άνθρωποι είναι πάνω από 20 χρόνια άνεργοι, έγιναν με τις κυβερνήσεις τις δικές σας, υπάρχουν πολλές εκρήξεις που πρέπει να τις κοιτάξουμε όλοι. Ας λύσουμε την ανεργία, ας λύσουμε το πρόβλημα των ναρκωτικών, ας λύσουμε πολλά προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία και μετά να ασχοληθούμε με το άσυλο. Να σας πω κάτι απλό. Στη Βουλή μέσα υπάρχει ο πιο ιερός χώρος για τη δημοκρατία, είναι το Κοινοβούλιο. Ναι. Ακόμα και στο Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα ο πρόεδρος της Βουλής να φωνάξει τη φρουρά. Θυμάστε και αυτό το περιστατικό. Φρουρά. Πότε θα το πω. Δηλαδή, ακόμα και στο Κοινοβούλιο, μέσα, στον πιο ιερό χώρο της Δημοκρατίας. Μετά ισοπεδών με όλους και ο Παπαδόπουλος ήταν μέσα στο Κοινοβούλιο. Γιατί να μην έχει. Όχι, η βουλευτική σχέση. Ο Παπαδόπουλος με τη Βουλή δεν είναι ο χώρος. Δηλαδή, τι άλλο εκτός από τον Πρίτανη και τη Σύγκλη να αποφασίσει και να υπάρχει αυτό το πράγμα. Πάντως η έννοια του Πανεπιστημίου. Η έννοια του Πανεπιστημίου με τη βία είναι τελείως ασύμβατη. Βέβαια, είναι δυνατόν να είναι τελείως διαφορετική. Απλά κάποιοι άνθρωποι
που είναι πνιγμένοι έξω, πνιγμένοι από παντού, από όλο αυτό το σύστημα που τους πνίγει κάθε μέρα. Σας το ξαναείπα, η ανεργία, τα 1002 προβλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή. Δεν θα πάμε σε αυτοδικία. Ποιος πνιγμένος, κύριε Βάγκο, πηγαίνει στο πανεπιστήμιο να ζητήσει άσυλο? Εγώ δεν έχω δει κανέναν. Βλέπω απλώς μπαχαλάκηδες οι οποίοι. Μην τα μηδενίζουμε όλα. Οι μπαχαλάκηδες να πούν, δηλαδή, δεν έχουμε πληροφορίες, μην πούμε συγκεκριμένα στα πρόσωπα. Ναι, αλλά το άσυλο είναι ιερό πράγμα. Μην τα ισοπεδώνουμε. Ζήσανε άνθρωποι και μέσα σε δικτακτορίες. Κύριε Μπάγκο, δεν έχουμε δει μόνο μπαχαλάκηδες. Σταμάτη, διαφωνώ με αυτό που λες. Έχουμε δει και φοιτητές να χρησιμοποιούν το άσυλο όταν δέχονται χημικά σε μαζικές διαδηλώσεις. Όμως. Δεν γίνεται όμως μόνο αυτό. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία είναι καλό. Αλλά και ένας χώρος ελεύθερος όταν δίπλα σου όλοι σε πνίγουν δεν είναι κακό. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο άσυλο? Δεν το γνωρίζω γιατί υπάρχει. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ αν υπάρχει τον κύριο Δέλεγε. Εμείς αυτό που ζητάμε, δεν ξέρω πόσο θα είναι η δημοσκοπήση, αυτό είναι όλο σχετικά. Κάποια φύλλα ανεβάζουν το ΣΥΡΙΖΑ, άλλα κατεβάζουν την Δημοκρατία. Αυτά είναι παιχνίδια. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι. Δυνατή ψήφος του ΚΚΕ έτσι να γκρεμιστεί η ναζιστική η δολοφονική οργάνωση από την τρίτη θέση. Καθαρά αυτό, και στα ράτα, να πάει ψήφος στο ΚΚΕ, να είμαστε τρίτο κόμμα, να φύγουν οι δολοφόνοι από τη χώρα.